Ευχαριστώ, κάντε ένα like, μια εγγραφή και γράψτε και ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο. Ευχαριστώ πολύ. Θα βάλουμε το νερό μας, έτσι. Θα βάλουμε μόνο στο μεσαίο το κανάλι. Θα το γεμίσουμε. Θα δούμε να μην υπήρχε λύση το νερό. Να μην κάνει υπερχείληση, είμαστε εντάξει. Θα βάλουμε τη σχάρα μας, όχι από αυτή την πλευρά, από αυτήν, για να μπορούν να πατάνε καλά τα αυγά κάτω. Εδώ έχει μια εγκοπή που θα μπει εδώ, έτσι. Θα δούμε πως είναι, έτσι. Πρώτα βάζουμε την εγκοπή και μετά γυρνάμε τις στίκες να πατήσουν καλά πάνω στις βάσεις, έτσι, πάνω στις βάσεις, και τώρα είμαστε έτοιμοι να βάλουμε τα αυγά μας. Προσοχή λίγο, γιατί στις άκρες εδώ θέλει πιο μικρά αυγά, γιατί είναι αυτά εδώ πέρα τα κλειψάκια που μπαίνουν μέσα αυτές οι βάσεις και μπορεί να σπάσουν. Δηλαδή θέλει να βάλουμε μικρότερο αυγό, μπορεί να βάλουμε ένα μικρό. Οπ, μπήκε αυτό. Δηλαδή δεν πιέζεται εδώ, εδώ έχει κενό τώρα, εδώ έχει κενό. Έτσι, και ξεκινάμε και βάζουμε τα αυγουλάκια μας. Βλέπουμε αναλόγως τι αυγά έχουμε. Κάτσε να βάλουμε αυτά εδώ. Τι αυγουλάκια έχουμε. Θα σημειώσουμε και κάνα 2-3 αυγά, γιατί είναι από άλλον, δεν μπορούμε να πάρουμε ένα μολυβάκι. Ένα τέτοιο εδώ. Κάνουμε ένα χ. Θα το βάλουμε. Να πάρουμε ένα πιο μικρό. Αυτό είναι πολύ μικρό. Χ. Θα το βάλουμε εδώ. Στην άκρη. Λέτε, προσπαθούμε να βάλουμε αυγά να μην είναι πολύ στενά και σπάσουν. Δεν μας πειράζει, τα μεγάλα μπορούν να μπουν στο κέντρο, δεν έχουμε θέμα. Δεν μας πειράζει. Και εδώ πάλι, στην άκρη μικρό. Όχι μικρό, πιο μικρό από τα άλλα. Όχι μικρό, γιατί μικρό είναι λάθος έκφραση. Ωραία. Τα μεγάλα καλά να τα βάζουμε στη μέση, γιατί έχουν περισσότερο χώρο, πιο άνηση, και δεν χρειάζεται να βάζουμε μεγάλο αυγό δίπλα-δίπλα, γιατί σφινώνουνε. Το βάλουμε μπροστά. Έτσι. Και συνεχίζουμε, βάζουμε τα αυγουλάκια μας. Αυτά τα αυγά μου τα έδωσε ο φίλος μου ο Χρήστος. Θα βάλουμε μια κλωσομηχανή με τον Χρήστο, έτσι για αρχή τώρα, να μας πάνε όλα καλά. Μας πάνε όλα καλά και να λένε πολλές φορές ότι τα μυτερά αυγά είναι κοκόρια. Πώς είναι αυτό, βλέπετε, κοιτάξτε πόσο μυτερό είναι. Πόσο μυτερό, κόκορας ή κότα. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια αν έχετε κάποια άποψη για αυτό το αυγό που είναι έτσι μυτερό. Αυτό να σου πω την αλήθεια δεν το βάλω, δεν θέλω κοκόρια. Πάμε να βάλουμε αυγουλάκια. Σε αυτό θα γράψω μη. Τα αυγά δεν τα έχουμε πλύνει, έτσι.
Αν έχετε από ράτσες θα τα βάλετε σε, όπως είναι οι ράτσες, αναλόγως το αρχικό γράμμα από τη ράτσα που έχετε. Αυτός είναι ο τρόπος που βάζουμε τα αυγά, δεν είναι κάτι φοβερό και τρομερό. Προσοχή θέλει πάρα πολύ. Έτσι. Θέλει πολύ προσοχή, δηλαδή γιατί αυτό τώρα δεν μπαίνει. Μας δυσκολεύει λίγο. Το αλλάξουμε θέση. Το βάλουμε εδώ μπροστά. Βάλουμε αυτό που είναι πιο μικρό εδώ και αυτό εδώ. Είναι έτοιμα τα αυγά μας, έτσι. Είναι έτοιμα τα αυγά μας. Τώρα, νερό βάλαμε. Τη σχάρα την ξανακοιτάζουμε, αν πατάει καλά μέσα εδώ στις θήκες, πατάει μια χαρά, έτσι, είμαστε καμπάνα, ωραία. Θα βάλουμε και το καπάκι τώρα, θα βάλουμε και το καπάκι, να κάνω λίγο στην άκρη τα αυγά εδώ γιατί γίνεται λίγο χαμός, μετά σπάσουμε κιόλας και είναι κρίμα. Θα βάλουμε το καπάκι. Εδώ πέρα μπορούμε να βάλουμε και την πρίζα, έτσι. Κάποιοι δεν τη βάζουν στην αρχή, τη βάζουμε μετά από μια-δυο μέρες. Εμείς μπορούμε να μην τη βάλουμε σήμερα, να τη βάλουμε αύριο. Ωραία, ωραία. Θα τη βγάλουμε, θα την αφήσουμε. Θα τη βάλουμε αύριο το απόγευμα, όπως σήμερα. Σήμερα που είναι βράδυ, είναι απόγευμα, θα τη βάλουμε αύριο. Ωραία, θα τη βάλουμε στην πρίζα και θα ξεκινήσει να δουλεύει. Για πάμε να δούμε τι μας έβγαλε στην αρχή μόλις τη βάλαμε στην πρίζα. Αυτό μας έβγαλε τώρα. Μόλις τη βάλαμε στην πρίζα. Το είναι 4% υγρασία, δεν ξέρω τι είναι. Μου φαίνεται πάρα πολύ. Θα κατέβει όμως. Αυτό κάναμε. Έτοιμα τα αυγουλάκια μας. Καλή κόλαψη να έχουμε. Και σας εύχομαι να βάλετε και εσείς καμιά κλώση μηχανή, τίποτα κλώσεις. Ό,τι καλύτερο. Να τα ξαναδούμε λίγο. Να τα. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Θα σας έχω νέα από τα αυγουλάκια εδώ πέρα. Ευχαριστώ. Κάντε ένα like, μια εγγραφή. Και γράψτε και ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο. Ευχαριστώ πολύ.